Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ συχνά, ολοένα και συχνότερα είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξάνονται και στη θέα, αλλά και στην πραγματικότητα, στην κατασκευή, αιωλικά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα από αυτά που είναι υποκατασκευή ή που ετοιμάζεται να ξεκινήσει, είναι στην περιοχή Δούκας, μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων Φλόρινας και Καστοριάς, των Δήμων Καστοριάς και Αμιντέου, για την πιο έτσι, ειδική επισήμαση. Αυτό που έχει την σημασία του και που δημιουργεί αντιδράσεις από τις οικολογικές οργανώσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, Καλλιστό, Ορνιθολογική Εταιρεία, αλλά και τον Αρκτούρο, είναι το γεγονός ότι στο σημείο εκείνο υπάρχει πανίδα και βεβαίως υπάρχει και η ύπαρξη της Καφέ Αρκούδας. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με την βοήθεια, καθώς στη σύνδεσή μας έχουμε τον επιστημονικό συνεργάτη της οργάνωσης Καλλιστό, τον κύριο Μερτζάνη, τον Γιώργο Μερτζάνη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα. Γιατί διαμαρτύρεστε, τι είναι αυτό που σας κάνει για μία ακόμα φορά να έρθετε απέναντι στην προσπάθεια της κατασκευής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Είδα μια ανακοίνωσή σας που ουσιαστικά, αν τη διαβάσει κανείς, φαίνεται ότι είμαστε στα όρια, για να μην πω έχουμε ξεπεράσει τα όρια της νομιμότητας πια. Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Μαυρίδη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση καταρχήν και για το ενδιαφέρον, το αμύωτο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα σε προηγούμενη εκπομπή σας. Η κοινή ανακοίνωση τύπου που κάναμε με τις δύο άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Αρκτούρο και την Ορνιθολογική, υπογραμμίζει αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, κινούμαστε πλέον από άποψη τοπικής διοίκησης ή κεντρικής στα όρια της νομιμότητας. Εξηγώ γιατί. Στο συγκεκριμένο αιωλικό σταθμό υποκατασκευή, οι εργασίες έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, είναι μια περίπτωση για την οποία προσπαθούμε να σώσουμε, να αποσοβήσουμε μάλλον την περιβαλλοντική βλάβη εδώ και 2,5 χρόνια. Ο αγώνας γίνεται όχι μόνο από τους περιβαλλοντικούς οργανώσεις αλλά και από τους κατοίκους. Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, διότι είναι οι άμεσα θυγόμενοι τόσο για τα φορά το φυσικό περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, δηλαδή τα υπόγεια νερά, τα οποία ήδη έχουν εξαφανιστεί από τις εξκαφές, αλλά και από την αισθητική ρήπανση του τοπίου, αν μπορώ να το πω, καθότι εάν τυχόν εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός, θα είναι ορατός και από τον Ιμφαίο. Το Ιμφαίο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας τουριστικός προορισμός εξέχουσας σημασίας, παραδοσιακός οικισμός, UNESCO κτλ. Τι έχει γίνει? Ο αγώνας και ο δικαστικός των οργανώσεων κατέληξε μία απόφαση κατά πέμπτη του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της εταιρείας, η οποία εκδόθηκε πολύ πρόσφατα, το Μάιο του 2024, και η οποία ακυρώνει την άδεια εγκατάσταση του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών και αν βρίσκεται αυτό. Έτσι λοιπόν είχαμε μία πάση των εργασιών και ουσιαστικά ηρέμησε όλο το τοπίο. Να τονίσουμε εδώ ότι ο Δούκας είναι μια τοπονημία τοποθεσία, η οποία βρίσκεται στην κορυφαγραμμή του όρους Βίτσι Βέρνων. Είναι δηλαδή ο μεγάλος ορεινός όγκος που ξεκινάει τη Βίλα της Φλόρινας και φτάνει περίπου μέχρι τη λίμνη της Καστοριάς. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ορεινό όγκο επί Μύκη, ο οποίος πλήττεται και από άλλα σχεδιαζόμενα ολικούς σταθμούς, δεν είναι ο μοναδικός. Πού βρισκόμαστε? Ενώ λοιπόν εκδόθηκε αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει τα πάντα μέχρι νεοτέρας, η αποκεντρωμένη προβαίνει στην έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης, έχοντας μόνο ως τεκμηρίωση και επιχείρημα τη νομική συμβουλή ενός δικηγόρου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και δικηγόρος της εταιρείας. Καταλαβαίνετε λοιπόν μπορεί να υπάρξει, πόσο διαβλητό είναι όλο αυτό. Μπορεί να υπάρξει παραθυράκι παράκαμψης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας? Δηλαδή ο μέσος πολίτης αυτό το ακούει, αν μη τι άλλο, μη κατανοητό. Δεν είναι το ανώτατο όργανο, δεν τελειώνει εκεί η ιστορία της όποιας διαμάχης? Ακριβώς. Ή τελειώνει ή παίρνει μια άλλη τροπή. Δηλαδή, όπως αναφέρουμε και στην κοινή ανακοίνωση τύπου, η αποκεντρωμένη όφιλε να έχει διατάξει εντύπωση την εταιρεία να κάνει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να έχει αυστηροποιήσει τους περιβαλλοντικούς όρους και σε κάθε περίπτωση να μην είχε εκδώσει ποτέ μια νέα άδεια εγκατάσταση, εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση και εκκρεμεί ακόμη μια δικάσιμο, να το τονίσουμε και αυτό, κύριε Μαυρίδη, μέσα στο Σεπτέμβριο, όπου σε αυτή τη δικάσιμο, πάλι στο Συμβουλίο της Επικρατείας, έχει προσφύγει ο Δήμος Αμιντέου, για να καταλάβετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει
γύρει πολλές φορές αντιρρήσει και την αντίθεσή της για τέτοια έργα. Κατά σύμπτωση, σήμερα θα έχουμε στο δελτίο και τον Δήμαρχο Αμιντέο, οπότε θα τεθεί το ερώτημα. Το ζήτημα είναι, θέλω έτσι, εσείς ως επιστημονικός συνεργάτης της οργάνωσης Καλλιστό, να μην μείνουμε σε αυτό το νομικό, όντως εδώ υπάρχει μια δυσκολία κατανόησης. Τις επιπτώσεις θέλω να ακούσω. Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και αυτές κάθε φορά τονίζουμε με τεχνικά υπομείνα και έχουν να κάνουν με την συνολική βιοποικιλότητα του ορεινού όγκου Βίτσι. Βρισκόμαστε σε 1 ή 2 χιλιόμετρα απόσταση από μια περιοχή που ανοίξει το δίκτυο Natura 2000. Ξέρουμε ότι η χώρα έχει υποχρέωση να διαχειρίζεται σωστά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και ακόμη δεν έχουν βγει τα διαχειριστικά σχέδια, γι' αυτό και είμαστε υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι περιοχή που είναι αμιγώς κατάλληλος βιότοπος για την καφέ αρκούδα, όπως τονίζεται, είδος προτεραιότητας, για το οποίο έχει γίνει το εθνικό σχέδιο δράσης που ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σκοτεινό σημείο. Και επιπλέον είναι και περιοχή διαχύμασης αρκούδας, δηλαδή μια περιοχή που ουσιαστικά επιτελεί ένα ρόλο στην πιο κρίσιμη φάση του βιολογικού κύκλου της αρκούδας, δηλαδή την αναπαραγωγή και το χειμέριο λίθαργο κατά τους χειμερινούς μήνες. Άρα, αυτό εξηγεί τη σημαντικότητα. Ένα άλλο κριτήριο σημαντικότητας στο ορεινό είναι ότι είναι διάδρομος πτήσεων των σπάνιων ροδοπελεκάνων και αργυροπελεκάνων που φωλιάζουν μέσα στην Τρέσπα, αλλά ύπτανται και κινούνται και χρησιμοποιούν όλες τις πέριξ των Πρεσπών λίμνες, δηλαδή Χυμαδίτιδα, Ζάζαρη, Λίμνη Καστοριάς κλπ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εάν οργωθεί η κορυφογραμμή του Βιτσίου από αιωλικούς σταθμούς, προφανώς και θα έχουμε απώλειες στον πληθυσμό των πτηνών αυτών κατά την πτήση. Αυτά είναι τα δύο ορόσημα, ή δύο ορόσημα για την σημασία του ορεινού, χωρίς να γνωρίζει κανείς ότι έχουμε άλλα 90 είδη ορνηθοπανίδας, υψηλό ενδυμισμό, τι σημαίνει αυτό, μοναδικά είδη χλωρίδας κυρίως που βρίσκουν το όριο κατανομής τους στο Βίτσι, τον νοτιότερο ενώ στην Βαλκανική. Αυτά είναι ενώπιον δεδομένα και από καταγραφές επιστημόνων που εξειδικεύονται σε αυτά τα είδη και τον ενδυμισμό. Και επιπλέον να τονίσουμε ότι το Βίτσι έχει και μια ιστορικότητα πέραν της φυσικής περιβαλλοντικής του αξίας σε ό,τι αφορά τα μαρτυρικά χωριά. Επίσης έχει και μια σημασία σε ό,τι αφορά τον πεζοπορικό τουρισμό. Έχει πολλά διεθνή και εθνικά μονοπάτια που διέρχονται από την περιφογραμμή και διακλαδώνονται ή συνδέονται με άλλα διεθνή μονοπάτια. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό ότι αυτός ο ορεινός όγκος δεν έχει αυτόν τον προορισμό. Να γίνει δηλαδή ακόμη ένα εργοτάξιο για βιομηχανικής κλίμακας ΑΠΕ από την πραγματική του αξία και κατεύθυνση που είναι αυτή που σας εξηγώ. Σημασία στην βιοποικιλότητα, οικολογική αξία και ιστορική αξία. Μονόδρομος και το επόμενο σας βήμα είναι η εκ νέου προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι μία από τις κατευθύνσεις που μας συμβουλεύουν οι δικηγόροι μας που χειρίζονται την υπόθεση και η αναμονή φυσικά της έκβασης από τη δικάσιμο του Σεπτεμβρίου για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά.